Συνάδελφοι, έχουμε απαρτία και να μπούμε στο πρώτο θέμα που είναι η ενημέρωση από πλευράς του Προέδρου. Το προηγούμενο κοινοτικό μας συμβούλιο ήταν 19/9. Στις 22/9 παρακολούθησα σεμινάριο για την βιομηχανική κληρονομιά που διοργάνωσε ο Δήμος Καβάλας υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ. Διαδικτυακά ήταν τριήμερη. Στο σεμινάριο αυτό τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχός μας. Επίσης, το απόγευμα της 5ης, 22/9, έγινε και η τελετή λήξης της εβδομάδας κινητικότητας. Μία πολύ πλούσια σε δραστηριότητες εβδομάδα και να συγχαρούμε όλους τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές για αυτήν την εκδήλωση. Μια εκδήλωση που έδωσε αποτελέσματα, έχει φέρει αποτελέσματα. Είχαμε την 6η θέση, φτάσαμε στην 3η, ευχόμαστε να πάμε και στην 1η. Την Παρασκευή 23/9 είχα συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη, στην Κοζάνη, με τον κύριο Γρίβα, τον Διευθυντή της Περιφέρειας, τον κύριο Τσάμι, τον προϊστάμενο τεχνικών έργων της ΠΕ Κοζάνης, σχετικά με το κανάλι Σουλού, τα ρέματα, έκανα συζήτηση και με το έργο συμβάλαμε και εμείς ως κοινότητα στο βαθμό που μας συζητήθηκε όσον αφορά το αποχετευτικό που διαπερνά και την κοινότητά μας και κάνει συλλογή των λιμάτων από τα πέριξ διαμερίσματα όπως είναι ασβεστόπετρα, προάστιο. Ξεκινάνε η εξωτερική αγωγή για να πάνε στο βιολογικό καθαρισμό. Επίσης, στις 23 του μήνα παρευρέθηκα και στον Αρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής Αγίας Θέκλας που είχαμε πρόσκληση από την κοινότητα του Μιλοχωρίου. Το Σαββάτο 24/9 απόγευμα, ο Ποντιακός Σύλλογος Τολεμαΐδας παρουσίασε το βιβλίο του Γιάννη Τερζίδη «Ο αέρας εις κανείται, η άβρα σου μου φτάνει», ένα πολύ αξιόλογο πόνημα του συντοπίτη μας, του κυρίου Τερζίδη. Την Κυριακή στις 25 του μήνα, του Σεπτέμβρη, 5 η ώρα το απόγευμα, έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης παραδοσιακής φορεσιάς από τον Σύλλογο Φορεσιάς της Μακεδονίας, από το Σύλλογο Καρδιάς Ημέρα. Δεν μπόρεσα εκείνη την ημέρα να είμαι, πήγα την επόμενη γιατί διήρκησε από την Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη η έκθεση αυτή. Επισκέφτηκα την Δευτέρα την έκθεση. Την Τρίτη ήρθε το κλιμάκιο αυτό που είχα συνάντηση την Παρασκευή που σας είπα στην Περιφέρεια όσον αφορά με τον αγωγό των λιμάτων. Ήρθε το κλιμάκιο και πήγαμε επιτόπου στα αγροτεμάχια αυτά όπου προσβάλλονται από τη διέλευση του αγωγού. Συζητήσαμε με συντοπίτες, καλλιεργητές και ιδιοκτήτες εκεί και βρέθηκε λύση και τους ευχαριστούμε για αυτό. Την Τετάρτη 28/9 είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Συζητήθηκε το θέμα του φυσικού αερίου όσον αφορά την κοινότητα του Περδίκα. Το δικό μας το θέμα που συζητήσαμε, την πρότασή μας προς την Δημοτική Αρχή, δεσμεύτηκε ο κύριος Δήμαρχος και αύριο σας κάνω γνωστό πως θα βρίσκεται στην Αθήνα μέσα σε επισκέψεις που θα κάνει σε φορείς. Θα είναι και αυτό την επαφή με τον κύριο Τσάκα για να δει πώς μπορεί να αναπτυχθεί, ώστε με την επιστροφή του να μας έχει νεότερα και να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να διαβουλευτούμε και με τους παραγωγικούς φορείς του τόπου μας εδώ και να υποβάλουμε την πρόταση. Αλλά πρέπει να δούμε πρώτα και την πρόθεση της ΔΕΔΑ και τι όλο αυτό θα μας κοστίσει. Σας κάνω γνωστό πως στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά για τον Περδίκα η απόφαση ήταν ομόφωνη με μία ψήφο της κυρίας Χόλπα Λευκής. Έτσι. Και την Παρασκευή 30/9 είχα συνάντηση με τον Δήμαρχο όσον αφορά το πρόγραμμα για τα ελευθέρια της πόλης και πώς αυτό θα οργανωθεί
το τριήμερο που θα γίνει. Βασικά εμείς εμπλεκόμαστε στο διήμερο 15-16, αλλά εορτάζουμε τριήμερο 14-15-16 του Οκτώβρη, που στις 14 θα έχουμε το εκκλησιαστικό πρόγραμμα. Στις 15, στο πλαίσιο των ελευθερίων, γνωρίζετε τις παρελάσεις, θα έχουμε φιλοξενούμενους τόσο από κυβέρνηση όσο και από αδελφούς δήμους ή πόλεις. Προσκλήθηκαν ο Δήμος Έγκομης και από την κυβέρνηση. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα εκπροσωπήσει, ποιοι άλλοι δήμαρχοι θα είναι, γιατί έχει και στον προγραμματισμό αύριο θα κατασταλάξουμε για το πρόγραμμα πώς θα γίνει το τριήμερο και να δούμε ποιοι δήμοι θα αποδεχθούν για να μπορέσουν να είναι και αυτοί στον προγραμματισμό. Στις 15 το πρωί θα γίνει η δοξολογία στον Άγιο Στέφανο. Θα έχουμε κατάθεση Στεφάνου στην κεντρική πλατεία, ομιλία, παρέλαση. Θα αποδώσουν χορευτικά συγκροτήματα μπροστά στην εξέδρα χορούς, τιμές με χορό. Και το απόγευμα σε ένα παρακείμενο οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο, με συνεργασία της Τρακικής Εστίας Εορδέας, γιατί 14 του μηνός, ξέρετε, είναι της Αγίας Οσίας Παρασκευής Επιβατινής. Θα γίνει από κοινού εκδήλωση κοινότητας Θρακικής Εστίας και του Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου υπό την αιγίδα του Δήμου Εορδέας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκδήλωση η οποία θα έχει στο πρόγραμμά της ομιλίες, χοροδιακές συναντήσεις και στις 16 του μήνα πάλι θα έρθουν εδώ χορευτικά συγκροτήματα από αντίστοιχες περιοχές όπου φιλοξενούνται Θράκες για να αποδώσουν την τιμή και θα είναι, από όσο κατάλαβα εγώ που συζήτησα λίγο με τη Θρακική Εστία, είναι από περιοχές που κατάγονται από τους επιβάτες και την περιοχή, όπως έχουμε και εμείς την ταυτότητα των Θρακιωτών στην πόλη μας. Παράλληλα θα έρθουν και οι αντίστοιχοι Μητροπολίτες. Σας κάνω γνωστό πως αυτό που πληροφορήθηκα και το μεταφέρω σε εσάς είναι πως υπάρχουν αφιερωμένες στην ουσία ναοί, αφιερωμένοι ναοί στην ουσία Παρασκευή την Επιβατινή σε τρία σημεία στη χώρα και αυτοί οι αντίστοιχοι Μητροπολίτες θα βρίσκονται, έχουν προσκληθεί από τον Πατέρα Τιμόθεο και την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών Εορδέας να παρευρίσκονται το τριήμερο αυτό όποιες μέρες μπορούν στις εκδηλώσεις. Άρα στις 16 του μήνα, την επόμενη μέρα δηλαδή των Ελευθερίων, θα υπάρχει αυτή η απονομή τιμών σε πρόσφυγες της πρώτης γενιάς και μάλιστα μία κυρία η οποία ήταν σε καράβι και θα προσκληθεί και η αντίστοιχη εταιρεία τότε, η απόγονη αυτών, με το καράβι που φέραν τους στρακιώτες τότε. Και θα αποδοθούν τιμές, θα υπάρχει κεντρικός ομιλητής, θα γίνει μια θεατρική παράσταση όσον αφορά τα 100 χρόνια της εθνικής καταστροφής και χορευτικά συγκροτήματα. Θεατρική παράσταση, χορευτικά συγκροτήματα στις 16 του μήνα. Αυτά όσον αφορά για τα ελευθέρια της πόλης. Και να σας κάνω γνωστό και κάποια ακόμα θέματα πριν μπούμε στο θέμα της ημερήσιας, το κυρίως που έχουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είπαμε για τα ελευθέρια της πόλης. Σας κάνω γνωστό πως με την τροπολογία 14-27, κάθετος 218, κάθετος 28-9-2022, με το άρθρο 1 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του νόμου 4688-2020, παρένθεση α τόνος 101, και παρατείνεται
Αυτό αφορά όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους και παρατείνεται η προθεσμία περί της ατελούς παραχώρησης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έως τις 15 Πρώτου 2023. Ενώ υπήρχε απόφαση μέχρι τέλη του Σεπτέμβρη, στις 28 Ιανουαρίου αποφασίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση να παραταθεί να πάει μέχρι 21. Άρα, αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας θα συνεχίσει να συμβαίνει. Τα τραπεζοκαθίσματα στους κοινόχρηστους χώρους θα είναι, αλλά εκεί πέρα θέλει πάρα πολύ προσοχή από τα ελεγκτικά όργανα να διατηρούν την προσφελασιμότητα των ΑΜΕΑ και των πολιτών. Αυτό πρέπει να το σεβαστούν οι καταστηματάρχες. Το 1,5 τουλάχιστον μέτρο, αυτό λέει και ο νόμος, 1,5 τουλάχιστον μέτρο απόσταση από κάθε εμπόδιο για να μπορεί να έχει προσφελασιμότητα ο πολίτης. Είτε αυτός είναι ΑΜΕΑ, είτε είναι ηλικιωμένος, είτε είναι ένας απλός πολίτης. Θέλει το 1,5 μέτρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα έχετε δει και στα επικοινωνίας να αναφέρονται για το ηλεκτρονικό μας παγκάκι που πήραμε απόφαση που θα τοποθετηθεί η χωροθέτησή του κτλ. Ήδη ξεκίνησε δυστυχώς ο μαδαλισμός. Αυτό έχει, ενώ η Δημοτική Αρχή με τον τεχνικό, με τον σύμβουλο που έχουμε έκανε και τον τεχνικό και παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας για το παγκάκι, δυστυχώς κάποιοι δεν πήγανε με την εφαρμογή που είναι του κινητού, που ταυτοποιεί τον χρήστη, πήγανε, αναγκαστήκανε και χαλάσανε το καπάκι που αυτόματα ανοίγει για να πάρεις από μέσα τα εργαλεία και να κάνεις την εξυπηρέτηση. Φυσικά το έχουμε φτιάξει, αλλά τι να πω, κρινόμαστε ως κοινωνία για το πώς μεγαλώνουμε και το πώς θέλουμε να έχουμε και πολιτισμό στην πόλη μας και στην καθημερινότητά μας. Λυπούμε. Ως πρόεδρος της κοινότητας λυπούμε και το αναφέρω στο σώμα και πρέπει, δεν ξέρω, ή πρέπει να κάνουμε ειδική καμπάνια στα σχολεία όλοι μαζί να βάλουν μυαλό στους και στους γονείς τα παιδιά τουλάχιστον. Αν και αυτό που έγινε ήταν από παιδιά, άρα αυτά είναι οι γονείς. Έτσι. Όσον αφορά με το παγκάκι. Τροπολογία το είπα. Ο Δήμαρχος στην Αθήνα αύριο. Ωραία. Και δύο ακόμη. Όσον αφορά, γνωρίζετε ότι είχαμε πάρει ομόφωνη απόφαση για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου μέσω της πόλεως μας. Την ανάπτυξη της διευρωπαϊκής σιδηροδρομικής γραμμής. Και κάναμε πρόταση, θυμάστε που είχαμε φιλοξενήσει στο κοινοτικό μας συμβούλιο τον κύριο Σωτηρόπουλο που ανέπτυξε μία πρόταση Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καστοριά και προς τα Βαλκάνια ο σιδηρόδρομος για να πάει μέσα στην Ευρώπη. Το προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του Σεπτέμβρη, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο υφυπουργός μας, έστειλε μία επιστολή στην πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου που αναφέρει ανάπτυξη σιδηροδρόμου Βέρεια-Κοζάνη. Ζητήθηκε και από πλευράς μας και προσωπικά εγώ πήρα και στο γραφείο του κυρίου Παπαδόπουλου κτλ. Αυτή η επιστολή να μας δοθεί, να διαβάσουμε τι λέει, γιατί δεν μπορεί μία πρόταση που την έχουμε κάνει εμείς και είπαμε να αξιολογηθεί τεκμηριωμένη από πλευράς του κυρίου Σωτηρόπουλου, ομόφωνα στο Κοινοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της να μην τα έχουμε. Υπήρχαν τρεις προτάσεις. Θέλουμε να ξέρουμε πώς προέκυψε η πρόταση αυτή που επικαλείται ο κύριος Παπαδόπουλος, αλλά με την έρευνα που κάνουμε καθημερινά παρατηρούμε ότι ούτε η επιστολή μας δίνεται, ένα mail μάλλον πρέπει να ήτανε, και από εκεί και πέρα η πρόταση αυτή από πλευράς της κυβέρνησης πώς έχει γίνει, γιατί και σε άρθρο που έχω διαβάσει σε εφημερίδα του τόπου μας, η επιστολή Παπαδόπουλου στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι. Στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών η Σιδηροδρομική Γραμμή Κοζάνη-Βέρεια. Θέλουμε να μας πούνε πώς προέκυψε αυτή η πρόταση. Γιατί λέει,
Στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών εντάχθηκε μετά από πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης η σιδηροδρομική γραμμή Κοζάνης-Βέρειας, όπως ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ο Υφυπουργός, με επιστολή του, έκανε μια σύντομη αναφορά για τα έργα που αφορούν την περιοχή σε επίπεδο δικτύου μεταφορών. Ενημέρωσε πως η τελευταία εξέλιξη έχει να κάνει με την αποδοχή από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού. Όπως σημείωσε, αυτό είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα, καθώς βάζει σε μέγιστη προτεραιότητα των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων το έργο ώστε να προχωρήσει. Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος επανέλαβε το ιστορικό για την επανένταξη της σιδηροδρομικής Εγνατίας, αλλά και της γραμμής Πτολεμαΐδας Κοζάνης, η οποία εκτιμάται πως θα επαναλειτουργήσει σε περίπου ένα χρόνο. Θυμάστε, ο κύριος Μουρδέλης τι είχε πει και σε μένα επίσημα, ότι οφείλει η ΔΕΗ μέχρι το 2025 ένα κόστος 25 εκατομμυρίων να το διαθέσει, είναι δεσμευμένο για να γίνει η γραμμή Κοζάνη, αυτό, Πτολεμαΐδα Κοζάνη, μέσα από τα ορυχεία. Τώρα συντομεύει από ό,τι διαβάζουμε. Αυτά θέλουμε και κάποια απάντηση από τον κύριο Παπαδόπουλο. Ξεκινήσαμε να ετοιμάζουμε επιστολές και ως κινήσεις που υπάρχουν από πλευράς της πόλης, να δούμε αν θα μας απαντήσει, γιατί πήρα προσωπικά πήρα στο γραφείο του κυρίου Παπαδόπουλου και μου απάντησαν ότι θα δούνε και να δώσουν την πρόταση από το Υπουργείο. Πώς προέκυψαν και τα δύο αυτά. Να έχουμε κάτι χωρίς να αμφισβητήσουμε τα λεγόμενα του κυρίου Παπαδόπουλου, αλλά θέλουμε και εγγράφως να μας το καταθέσει. Και την Τετάρτη, αγαπητοί συνάδελφοι, θα απουσιάζω και θα παρευρίσκομαι στην κινητοποίηση στην Φλόρινα, αλλά έχουμε μία πολύ σοβαρή παρουσίαση ενός βιβλίου στο Πνευματικό Κέντρο της Πτολεμαΐδας. Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου «Μαγιάτικη καταιγίδα» της κυρίας Ζωής Τερζίδου Παπαζήση, με θέμα το ολοκαύτωμα των πύργων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας. Το έργο σχολιάζει ο πρόεδρος κοινότητας πύργων, κ. Σαμπακίδης Δημήτριος. Αποσπάσματα του βιβλίου θα αναγνώσει η εκ Θεσσαλονίκης δικηγόρος κ. Μπιζέρα Πολίνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό είναι να βρισκόμαστε σε όλες τις εκδηλώσεις, τόσο στο site του Δήμου, όσο και στα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης, μαζικής. Στα μέσα ενημέρωσης μπορούμε να βλέπουμε τις προσκλήσεις και όλα αυτά. Θα δούμε αν, κύριε Τσακιλτίδη, θα μπορέσετε να παρευρεθείτε. Αν όχι, κάποιος από τους συναδέλφους, η κυρία Ζώρα. Και όποιος άλλος συνάδελφος είναι, καλό είναι να εκπροσωπήσει την κοινότητα, να εκπροσωπηθεί η κοινότητα στην εκδήλωση αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ έχω κλείσει από πλευράς μου για την ενημέρωση. Αν έχει κάποιος να ανακοινώσει κάτι από εσάς, πολύ ευχαρίστως. Ή κάποιο ερώτημα προς εμένα. Όχι. Σας ευχαριστώ και πάμε στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, που είναι γνωμοδότηση χωροθέτησης για μηχανήματα ATM, συλλογίες χρησιμοποιημένων τηγανελαίων, λοιπόν, και επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων. Επιτρέψτε μου λίγο να διαβάσω την εισήγηση. Από το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ευρδαίας, μας ήρθε η εισήγηση και την υπογράφει ο κύριος Κουρουμπλής. Στο πλαίσιο ανάπτυξης του καινοτόμου συστήματος συλλογής χρησιμοποιημένων ελαίων και λοιπόν, η διάδημα ΑΕ θα τοποθετήσει δύο μηχανήματα ATM συλλογής στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Η διάδημα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, καθώς και των σχετικών προβλεπόμενων δράσεων των τοπικών δημοτικών σχεδίων διαχείρισης που εγκρίθηκαν με τις σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων εντός του 2021, σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος χωριστής συλλογής επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων.
Ένα θέμα είναι τα τρικανέλαια και ένα τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα. Τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα είναι απόβλητα νοικοκυριών με επικίνδυνα συστατικά όπως απόβλητα συσκευασιών με χρώματα, βερνίκια, με καθαριστικά, οξέα, με παρασιτοκτόνα, με λανοδοχεία, αεροσόλ κτλ. Για τα οποία υπάρχει υποχρέωση χωριστής συλλογής και ορθής διαχείρισής τους διακριτά από κοινά σύμμικτα απορρίμματα που συλλέγονται στους πράσινους κάδους. Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα LIFE για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, η διάδημα προτίθεται να τοποθετήσει στους Δήμους ειδικές κατασκευές χωριστής συλλογής των επικινδύνων αυτών αποβλήτων οικιακής προέλευσης. Η διάδημα ΑΕ θα τοποθετήσει 2 μεταλλικούς κάδους επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων με διαστάσεις 2,60 επί 0,60 επί 1 μέτρο στην πόλη της Πτολεμαϊδας. Μετά από αυτοψία που διενεργήσαμε από κοινού στις 23/9/22 με τον Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαϊδας, τα σημεία που προτείνονται είναι για τα ATM, ένα να εγκατασταθεί στη λαϊκή αγορά πλησίων ακινήτου τηλεθέρμανσης, το δεύτερο στον κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Παυλίδη Αδαμοπούλου απέναντι από το πάρκο Αρχιγέννη, όπως είναι η θρακική εστία, απέναντι μεταξύ Παυλίδη Αδαμοπούλου και Γαλιάνης. Για τους κάδους χωριστής συλλογής, Αδύσσης, συγγνώμη, η Γαλιάνης είναι εδώ, ναι, Αδύσσης. Για τους κάδους χωριστής συλλογής επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, ένα στην οδό Τέρμα Νοσοκομείου, πλησίων ακινήτου τηλεθέρμανσης πάλι. Πώς βγαίνει Τέρμα ή Νοσοκομείο και έρχεται η οδός η κεντρική από την 25η Μαρτίου για να πάει προς το νοσοκομείο, δεν υπάρχει πάλι ένα ακίνητο τηλεθέρμανσης σε εκείνο το σημείο. Και ο δεύτερος στην νότια πλευρά της πόλεως μεταξύ νεκροταφείου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. Σας παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε σχετικά για τη χωροθέτηση των παραπάνω μηχανημάτων και κάδων ώστε να προβεί σε λήψη απόφασης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας. Ευχαριστώ. Κουρουμπλής Νίκος, μηχανολόγος, μηχανικός, ΤΑΦ ΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτά όσον αφορά με την εισήγηση. Όντως, συνάδελφοι, η διάδημα έφερε τα δύο ATM αυτά, τα μηχανήματα, γιατί περί μηχανήματος πρόκειται, γιατί σου δίνει, του δίνεις και σου δίνει υλικό. Το ένα το είχαν αφήσει στη λαϊκή αγορά, όντως κοντά στην τηλεθέρμανση, στο κτίριο της τηλεθέρμανσης. Το άλλο ήταν στο παλιό το πάρκο, στους κάδους, τους νέους που τοποθετήθηκαν, τους υπόγειους, παραπλεύρος. Με την κουβέντα που κάναμε με τον προϊστάμενο, του πρότεινα πως είναι και του έκανα πρόταση να μην τοποθετηθεί αυτό κοντά στο πάρκο, γιατί είναι και ογκώδες, αλλά είναι και πολύ κοντά στο άλλο μηχάνημα του ATM. Να είναι κάπως απομακρυσμένα, δηλαδή μια απόσταση 150 μέτρων δεν είναι. Ναι, δίπλα στην Πειραιώς. Και θα σηκωθεί από εκεί και θα πάμε σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως είναι στον Σύλλογο Θρακιωτών κοντά. Απέναντι έχει ένα παρκάκι, όχι ακριβώς το μπροστά παρκάκι που είναι στην... Απέναντι έχουμε κοινόχρηστο χώρο που είναι κάπως σαν παρκάκι διαμορφωμένο, θέλει και εκείνο ανάπλαση. Θα τοποθετηθεί εκεί και τα δύο τα σημεία μπορούν εύκολα να παρκάρουν τα οχήματα και έχουν και είναι πυκνοκατοικημένη η περιοχή. Και για τα άλλα δύο, τους κάδους που σας ανέφερα προηγουμένως, το 1,60 επί 1 επί 60 που είναι και έχει τα επικίνδυνα απόβλητα, θεωρήσαμε σκόπιμο να μην είναι σε πολυσύχναστες περιοχές, δηλαδή κάποιοι συζητούσαν και μέσα από την υπηρεσία να πάει στο πάρκο εκτάκτων αναγκών, να πάει στο Μνήμες Λιχνίτη, μα αυτά είναι τα σημεία όπου εμείς θέλουμε να προβάλλουμε την καλαισθησία τους και ο κόσμος να βγει έξω από την πόλη και δεν θα πάμε κοντά τα επικίνδυνα υλικά που τα πήραμε από το σπίτι μας, τα πάμε στην αυλή της πόλης, στο σαλόνι της πόλης και έτσι επιλέξαμε δύο σημεία που δεν συχνάζει πολύς κόσμος αλλά έχει και εύκολη προσβασιμότητα για να μπορέσουν να παρκάρει με το αυτοκίνητο, να αφήσει τα υλικά και είναι όπως σας είπα
πάλι το κτίριο της ηλεθέρμανσης. Αυτά είναι ανοξείδωτοι κάδοι, δεν θα είναι ειδικά τοποθετημένα μέσα συρτάρια που ανοίγουν με τρόπο, δεν ξέρω πώς θα τα κάνουν τώρα ακριβώς, και θα τα τοποθετούμε εκεί. Ένα τέρμα νοσοκομείου και ένα εδώ στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Αυτά από μένα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, αν δεν έχει κάποιος συνάδελφος καλυφθεί. Για τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, δύο. Μέχρι στιγμής δύο. Θα δούνε τι ανταπόκριση θα υπάρχει από τους πολίτες, όπως και επίσης και τα ATM, αυτά τα μηχανήματα συλλογής των τηγανελαίων, θα δούμε, μπορεί να είναι από πρόγραμμα, αλλά αν ο κόσμος θα ανταποκριθεί, οι πολίτες ανταποκριθούν σε αυτήν την δράση, θα έρθουν σίγουρα και άλλα. Την ευθύνη την έχει η διάδημα. Ορίστε. Άνοιξε το μικρόφωνο σου, Δημήτρη. Δεν νομίζω κάποιος από τις τεχνικές σχολές να πάρει τα λάδια του ή τα κουτιά της μπογιές και να τα πάει στους στρατιώτες ή να τα πάει στο μουσικό σχολείο από πίσω. Είναι πολύ μακριά. Δεν νομίζω δηλαδή να... Ναι, θα δούμε τι ανταπόκριση έχει. Σωστό αυτό που λες. Αλλά πρέπει να δούμε και τι αποδοχή θα έχει η δράση αυτή από τους πολίτες. Έτσι. Τα βάλαμε, πιστεύω, αν παρατηρήσατε, Ανατολή-Δύση και Βορρά-Νότο. Κάπως για να καλύψουμε. Πιστεύω μία τετράδα θα χρειαζόταν. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτά μας δώσανε και από άλλες πόλεις πάλι της περιοχής μας έτσι το έχουν κάνει. Δηλαδή και στις γείτονες πόλεις αυτό έγινε. Από δύο δώσανε για να δούνε την ανταπόκριση. Και μετά θα γίνει το επόμενο βήμα. Κάποιος άλλος από τους συναδέλφους. Ψηφίζουμε. Συμφωνούμε με τα σημεία. Ναι. Δεν είναι κάποιος που διαφωνεί. Ομόφωνα. Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, αγαπητοί συνάδελφοι, να πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ στις δραστηριότητες όλες και ιδιαίτερα στην ευθύνη τώρα των ελευθερίων της πόλεως μας. Καλό είναι να έχουμε τη φυσική μας παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν. Φυσικά σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη μας, αλλά πόσο μάλιστα περισσότερο στα ελευθέρια της πόλης που πρέπει να έχουμε φυσική παρουσία όλοι μας. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε λίγο. Όταν έρθει μια πρόσκληση προς την κοινότητα, μπορείτε να την προωθείτε και σε εμάς? Ήδη σας έχει έρθει. Ήδη σας έρχεται. Αν δείτε τα mail σας. Η κυρία Βιρχαλίδου. Δεν έρχεται στο δικό μου. Τότε, Κυριάκο, να δώσουμε το mail, να κάποιες πούμε την κυρία Βιρχαλίδου. Κάποιες έρχονται, κάποιες δεν ξέρω. Μήπως είναι στα ανεπιθύμητα, Κυριάκο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έρχονται οι προσκλήσεις. Έχω δώσει σε όλους, ολονών τα mail τα έχω δώσει και η κυρία Βιρχαλίδου τα προωθεί. Ωραία, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.